φοβερή πρωτιά της Κρήτης σε τροχονομικές παραβάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς ξεπέρασε ακόμη και την Αττική. Συγκεκριμένα βεβαιώθηκαν 2.835 παραβάσεις στο νησί μας το διάστημα από 17 έως 23 Ιουλίου. Ακολουθεί η Αττική με 2.792 παραβάσεις, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία με το 71% των παραβάσεων να αφορούν την παράνομη στάθμευση, υπερβολική ταχύτητα, τη μη χρήση κράνους και άλλες παραβάσεις. Έχει πάρει το πάνω το ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος και δεν κοιτάνε το δίπλα. Δεν θα κοιτάξουν τα ποδήλατα, δεν θα κοιτάξουν τα μηχανάκια, παίρνουν το τιμόνι και ο Θεός βοηθός. Οι πιτσιρικάδες πήραν αυτοκίνητο και νομίζω ότι πήραν το μοιράζ. Και βγαίνουν στην άσφαλτο να κάνουν τι. Υπάρχει επιθετική οδήγηση. Που βλέπω δηλαδή από άλλους που έρχονται από άλλες πόλεις στο Ηράκλειο και δεν μπορούν να οδηγήσουν. Νομίζω ότι είναι καλό να σκεφτόμαστε να παραχωρήσουμε μια προτεραιότητα καμιά φορά και ας μην την έχουμε. Δεν πειράζει, προκειμένου να αποφευχθεί ένα ατύχημα. Η άλλη όψη του νομίσματος, η αιματοχυσία δίχως τέλος στην άσφαλτο στο νησί μας. Θλιβερός είναι ο απολογισμός του πολέμου στην άσφαλτο. Μέχρι σήμερα 32 άνθρωποι έχουν χάσει ζωή τους σε θανατηφόρα τροχαία στην Κρήτη, εκ των οποίων 22 άνδρες και 9 γυναίκες, ενώ προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι φέτος πολλοί νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρα τροχαία. Σε 9 περιπτώσεις τα θύματα της ασφάλτου ήταν ηλικίας από 18 έως 25 ετών, ενώ σε 3 περιπτώσεις από 26 έως 36 ετών. Το να πας στα Χανιά από το Ηράκλειο 5 λεπτά νωρίτερα δεν σηκώνει την κατάσταση. Δυστυχώς έχω και μεγάλους που τα κάνουν αυτά. Λέει εγώ τα Χανιά τα κάνω σε 3 τέταρτα. Μπράβο του λέω. Και στα άλλα με υγεία. Πόσες φορές θα τα κάνει. Κάποια στιγμή θα τύχει το ένα, θα τύχει το άλλο, γιατί για να γίνει ένα ατύχημα δεν είναι απλή σύμπτωση, σειρά συμπτώσεων. Τα νέα παιδιά χάνονται γιατί οι γονείς δεν προσέχουν. Όταν τα παιδιά τα αφήνουν από 16 χρονών να πιάνουν τιμόνι, είναι στα χωράφια με τα τραχτέρ και με όλα αυτά, νορμάλ δεν είναι ότι κάποια στιγμή αυτό το παιδί θα πάρει και το αμάξι και θα φύγει. Και... αφενός στέει το οδικό δίκτυο, αφετέρου νομίζω ότι σε μεγάλο ποσοστό φταίνει και η επιθετικότητα των Κρητών οδηγών. Είμαι περίπου τώρα 25 χρόνια στο ασκώ το επάγγελμα του εκπαιδευτή. Επιστέψτε μου ότι τα νέα παιδιά είναι αυτή η γενιά, η συγκεκριμένη πιο μορφωμένη γενιά που υπήρξε ποτέ. Γενικά είναι από τα παιδιά που θα πούνε ότι εγώ δεν θα πιω και θα οδηγήσω σήμερα στην παρέα. Λίγο προσοχή, σε γενικές γραμμές είναι η ελπίδα μας. Πρέπει να γίνουν καλύτεροι οδηγοί από εμάς. Μαγιά είναι να ζεις και όχι να χάνεις τη ζωή σου. Το μήνυμα που έστειλε πρόσφατα από την Κρήτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος σημείωσε ότι αποτελεί προτεραιότητα να μειωθεί ο φόρος αίματος στην άσφαλτο στην Κρήτη και προς την κατεύθυνση αυτή ζήτησε από τον Γενικό Περιφερειακό Διευθυντή Κρήτης να αυξηθούν οι τροχονομικοί έλεγχοι στο νησί μας. Το που μας ενδιαφέρει είναι να μειωθεί ο φόρος αίματος στην άσφαλτο στην Κρήτη. Είναι τραγικό να χάνουμε παιδιά, νέους ανθρώπους. Η βασική αιτία και το βασικό πρόβλημα σχετίζεται με τη μέθη, σχετίζεται με το αλκοόλ. Ζητώ λοιπόν, στρατηγέ, αυτοί οι έλεγχοι να ενταθούν. Σε σύνολο 32 θανατηφόρων τροχαίων, τα 20 σημειώθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, 6 στον ΒΟΑΚ και 6 στις πόλεις, ενώ τα περισσότερα θανατηφόρα σημειώθηκαν στον νομό Ηρακλείου.